ανέπτυξα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τα ζητήματα τα οποία δημιουργούνται από την υπογραφή των δύο άκυρων μνημονίων μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης. Την παραβίαση της συμφωνίας του ΣΚΙΡΑΤ, την ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Ανέδειξα το μοντέλο της τουρκικής παραβατικότητας, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζήτησα την ρητή καταδίκη των συγκεκριμένων μνημονίων, τη δημιουργία πλαισίου κυρώσεων, εάν η Τουρκία και η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν συμμορφωθούν, και βεβαίως τη στήριξη της Ελλάδος και της Κύπρου. Εξήγησα επίσης με τον πιο σαφή τρόπο ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να πω με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι λάβαμε ευρύτατη στήριξη από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Κύπρο, από την Ολλανδία. Μάλιστα, με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ντι Μάγιο, συνεννοηθήκαμε για μια προσεχή, άμεση επίσκεψή μου στη Ρώμη, ώστε να συντονίσουμε τις ενεργές μας. Τελικές αποφάσεις θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, στο οποίο θα μετάσχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.